Για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετόπου κατά του εξτρεμισμού δεσμεύτηκαν ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικλ Πένς και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι κατά τη συνάντησή τους στο Κάιρο. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, που πραγματοποιεί περιοδεία στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα στηρίξει τη λύση των δύο κρατών στη διένεξη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε το υφιστάμενο status quo στην περιοχή σχετικά με τα ιερά μνημεία στην Ιερουσαλήμ. Δεν έχουμε λάβει τελικές αποφάσεις σχετικά με τα όρια ή άλλα ζητήματα τα οποία είναι προς διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Και αν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, υπενθύμησε στον πρόεδρο Αλ-Σίσι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως αν συμφωνήσουν, εμείς θα υποστηρίξουμε τη λύση των δύο κρατών. Νομίζω ότι ενθαρρύνθηκε από αυτό το μήνυμα. Το Κάιρο ήταν ο πρώτος σταθμός της τετραήμερης περιοδίας του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί και με τους ηγέτες της Ιορδανίας και του Ισραήλ, αλλά όχι με τον Παλαιστινίων, οι οποίοι είναι εξοργισμένοι μετά την απόφαση Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.